Κι αγκαλιαζόμαστε και ενώνουν τα χέρια. Γεια σου Κωνσταντίνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πέρασε η ώρα. Αντώνη, τι κάνεις? Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Χαίρομαι πολύ που σας. Γεια σου Εμίλια. Γεια σου Αντώνη. Καλά είσαι? Περάστε, περάστε. Όλοι σας ευχαριστούμε. Ελάτε. Τι κάνετε, πώς είστε? Α, τώρα τα ρόδια που έχουμε εδώ πέρα. Είδες τι όμορφα. Αχ, τι όμορφα. Τώρα τα είδα ειλικρινά. Να είναι καλά ο Νίκος. Πολύ ωραίο σκηνικό, χαρούμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνετε, παιδιά? Πώς είστε? Γελάμε, γελάμε, κάνουμε πρόβες. Είμαστε στο θέατρο Κιβωτός. Πολύ, μια... πολύ τρελή κομμωδία. Τρελή κομμωδία. Πολύ γέλιο. Αμάρτησα. Αμάρτησα για το παιδί σου. Σου. Γιατί σου και όχι μου? Αυτό μου έκανε εντύπωση όταν έβλεπα τα χαρτιά μου. Δηλαδή, το παιδί σου. Ναι, γιατί οι αμαρτίες που γίνονται, ξέρεις, είναι γενικές για το παιδί κάποιου άλλου. Οπότε μάλιστα. Εμπλέκονται κι άλλοι. Για πείτε. Λοιπόν, είναι μια τρελή κομμωδία των Ρέι και Μάικλ Κούνεϊ σε απόδοση του Βάλαρη, του Βάλαρη και του Στέλιου Παπαδόπουλου και σε σκηνοθεσία του Γιώργου Βάλαρη στο Θέατρο Κιβωτός. Δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα. Όχι, κάνουμε πρόβες, είμαστε full στις πρόβες. Πότε λέτε με το καλό? Λέμε για 5 Νοεμβρίου. Άντε. Είναι μια τρελή κομμωδία. Καλή ημερομηνία, μπράβο σας. Είναι μια οικογενειακή κομμωδία, μπορώ να πω. Ξέρεις, δεν έχει βομολοχίες, δεν έχει τέτοια. Πολύ γέλιο. Σε θυμάμαι από το θέατρο «Η μαμά είπε μία» από πέρυσι. Ακριβώς, ναι. Στην τηλεόραση σε έχουμε δει καθόλου? Όχι. 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 Κοίταξε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το θέατρο. Είσαι δηλαδή... πολύ νέος. Πόσο είσαι, 25, 27? 28. Κοντά έπεσα. Και? Μ' αρέσει πάρα πολύ το θέατρο, αλλά εντάξει, τηλεόραση δεν είναι... Δηλαδή, το όνειρό μου δεν είναι η τηλεόραση, είναι το θέατρο. Αλλά δεν θα έλεγα όχι. Πρώτη φορά συνεργάζεστε? Ναι. Ναι. Και πώς είναι αυτό? Είναι καταπληκτική η Μαρία. Έλα. Θετική ενέργεια. Πει το ένας στον άλλον καλά λόγια, ξέρεις. Εγώ, επειδή έχω λίγο άγχος γενικά, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τώρα που ερχόμασταν... Μου έλεγε έχω άγχος. Τι λέω, τι έχεις άγχος, εδώ θα πάμε, θα περάσουμε. Καλά, μην έχεις. Να μην έχεις, θα περάσουμε πολύ ωραία. Και λίγο νεράκι, να είσαι άνετος. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είναι για εσάς. Είναι και ο Σωτήρης Καλυβάτσης, μαθαίνω. Πώς να έχεις άγχος σε τέτοια παράσταση? Δηλαδή, να μιλάς για τέτοια παράσταση. Πώς περνάτε, γελάτε? Όχι, καθόλου. Καλά με τον Σωτήρη, φαντάζομαι τι θα γίνεται. Χαμός γίνεται. Γελάμε πάρα πολύ. Αυτό εγώ ανησυχώ, ξέρεις πώς είναι, Αντώνη, τι θα γίνει με το γέλιο. Όταν θα αρχίσει η σκηνή πάνω. Στη σκηνή, ναι, αυτός είναι ο φόβος μου. Γενικά, είσαι άνθρωπος που πάνω στη σκηνή σε πιάνουν τα γέλια? Στην αρχή όχι. Και ενημερώνω, λέω στους συναδέλφους, μη με φέρετε σε δύσκολη στιγμή, γιατί αν αρχίσω να γελάω, δεν έχω γυρισμό μετά. Μαθαίνω αυτό. Ναι, δεν μπορώ να κρατηθώ. Δηλαδή, κρατιέμαι μέχρι ένα σημείο και μετά αυτό ήταν. Μπορείς να παραδοθείς και να τελειώσει η παράσταση, να κλείσει η αυλαία. Μαρία μου, τα σύριαλ σου λείπουνε. Κοίταξε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν κοιτάζω πίσω. Σαφώς είναι ωραία η τηλεόραση, αλλά κοιτάζω το τώρα, τι υπάρχει τώρα. Ξέρεις, δεν μου αρέσει ούτε να γκρινιάζω, ούτε να νιώθω ότι έχω αυτό και δεν έχω το άλλο. Σαφώς είναι καλοδεχούμενη μια ωραία δουλειά στην τηλεόραση. Όταν παίρνεις μια δουλειά, το ρόλο σου έτσι που το μαθαίνεις, σου μένει μετά στο πέρασμα των χρόνων? Δηλαδή, το θυμάσαι τα λόγια σου? Τα λόγια δεν τα θυμάμαι. Δεν τα θυμάσαι. Δηλαδή, αν έβλεπες ένα στιγμιότυπο, δεν θυμάσαι διάφορα, πώς το γύρισες, ναι. Πώς ήταν η συνθήκη, τι... Σίγουρα. Βλέπω κάποιες επαναλήψεις καμιά φορά και λέω, εδώ θυμάμαι όλο το backstage, ή πώς ήμουνα ψυχολογικά, ή τι έγινε εκείνη τη μέρα. Και βλέπω κάποιες άλλες σκηνές και δεν τις θυμάμαι καθόλου. Λέω, αυτή τη σκηνή την έχω ξεχάσει, πότε τη γυρίσαμε. Εμείς θα σε βοηθήσουμε όμως. Αλήθεια. Έχουμε διάφορα αποσπασματάκια. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, είναι από το 50-50. Θα σε τσεκάρουμε τώρα. Τώρα αγχώθηκα, Εμίλια. Ένα σύριαλ που πραγματικά αγαπήσαμε και αγαπάμε ακόμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, και Σαββατογεννημένες. Ναι. Τάμι, αγαπημένη Τάμι. Τάμι και εμένα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τελείωσα. Τι πράγμα? Γράφει λόγο η βουλευτίνα. Δυο σελίδες έχω γράψει. Μόνη σου? Βοηθήθηκα λίγο και από τα κείμενα της σειράς. Ναι, βοηθάνε αυτά, βοηθάνε. Έχει ωραίες εκφράσεις μέσα. Ναι. Για ρίχτο να τα ακούσουμε. Ποια είναι η ατάκα που θα πεις? Αμάν, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι? Όχι.
Και εσύ το ίδιο παθαίνεις. Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Μέσα. Τίποτα, δεν πάει πουθενά. Ξέρετε, μου θυμίζετε, σαν εμένα που ήταν να δώσω ένα μάθημα στη σχολή, όπου το μάθαινα πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, παιδί μου. Αλλά μόλις το έδινα, τελείωνε. Δεν θυμόμουν τίποτα. Ναι, έτσι κάπως είμαστε. Το εκλόχτηκα, όχι. Πάμε να δούμε. Για να δούμε. Ανθρωπόμορφες Ελληνίδες, ανθρωπόμορφοι Έλληνες. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Ήταν τόσες πολλές οι ατάκες. Τόσα πολλά τα γέλια που πραγματικά, τι να πρωτοθυμηθώ. Αυτό παίζονταν σε καθημερινή παιδιά. Βάση. Ήταν όχι, εβδομαδιαίο ήταν. Πώς το γυρίζατε πώς. Τα γέλια. Λοιπόν, άκου τι γινόταν. Κάναμε την πρώτη πρόβα. Θυμάμαι, με κατεβαίναμε τη Βασιλική την Ανδρίτη στο πλατό και κάναμε λίγο τα λόγια εκτός κάμερας και αυτά. Και γελούσαμε. Τα λέγαμε μία στην άλλη. Γελούσαμε λίγο, γελούσαμε, μας έφυγε και μετά κάναμε το γύρισμα. Ανθρωπόμορφες Ελληνίδες, ανθρωπόμορφοι Έλληνες. Δεν μπορώ να το πω. Εγώ δεν μπορώ καθόλου. Έχουμε άλλο αποσπασματάκι. Θα για δούμε. Για να δούμε. Αλήθεια. Εσείς ποια είστε. Είμαι η Νταντά σου. Για να δούμε. Εγώ. Η Νταντά σου. Εντάξει. Ένα στα τρία. Ένα στα δύο. Να σας πω, το είδα πρόσφατα γι' αυτό. Α, μάλιστα. Άλλη ατάκα έχουμε. Για να δούμε άλλη ατάκα. Ήφτεν τα παιδάκια. Αν έχεις νευράκια. Αν έχεις νευράκια, για να δούμε. Δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Δεν πειράζει. Έλεγε... βλέπω. Ναι. Έχεις σπουδάσει τραγουδί. Πιάνο έχω σπουδάσει κλασικό, αλλά έχω κάνει και τραγουδί. Ναι. Έχεις κάνει. Φαίνεται, αυτές οι νότες. Εκεί έλεγε, τι φταίνουν τα παιδάκια αν έχεις νευράκια. Τι φταίνουν τα παιδάκια, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Πάντως, καθώς σε βλέπω, μοιάζεις πάρα πολύ με την αδερφή σου. Ναι. Σε ενοχλεί άμα σε μπερδεύουν ποτέ. Όχι, μωρέ, τι να με ενοχλεί. Όχι. Έχει τύχει να σε φωνάζει στον δρόμο. Ναι, ναι. Έχει σίγουρα. Τύχει και το αντίθετο και στην αδερφή μου. Θυμάμαι στην αρχή όταν ήρθα στην Αθήνα, μέναμε μαζί. Ναι. Στο ίδιο σπίτι. Και ήταν ένα κυριούλη, έτσι πολύ συμπαθητικό, στον ίδιο όροφο. Από Θεσσαλονίκη. Ναι. Θεσσαλονικέ. Ναι. Και μια έβλεπε τη μία, μια έβλεπε την άλλη και μια μέρα μας... Α, είστε δύο, μας είδε μαζί. Κατάλαβε ότι ήμασταν δύο. Πολλαπλασιάζεται. Για δύο αδελφές δεν είναι πολύ δύσκολο να έχουν το ίδιο επάγγελμα. Ναι, έτσι μας ρωτάνε, αλλά δεν είναι δύσκολο για μας. Δεν είναι. Δεν είναι δύσκολο γιατί δεν έχουμε ανταγωνιστική σχέση. Πραγματικά αγαπιόμαστε. Έχουμε δουλέψει τη σχέση μας μέσα στα χρόνια. Σεβόμαστε μία την άλλη. Αγαπιόμαστε και δεν υπάρχει ζήλια. Υπάρχει μια χαρά. Πώς να σου πω. Όχι, εγώ δεν το έλεγα ακριβώς έτσι, να σου πω την αλήθεια. Εγώ το έλεγα ότι με την έννοια ότι είναι. Έχεις τον δικό σου άνθρωπο, που έτσι αλλιώς τον αγαπάς πάρα πολύ. Βεβαίως έχεις να μοιραστείς την αγωνία και τα καλά του επαγγέλματος, αλλά δεν έχεις να κουμπίσεις, ρε παιδί μου, σε κάποιον, γιατί έχει ακριβώς τα ίδια θέματα με σένα. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Το μοιράζεσαι και τις αγωνίες, ξέρεις ακριβώς ότι την ίδια αγωνία έχει και ο άλλος. Καταφατικά το κεφάλι του. Αυτό είναι και θετικό, γιατί καταλαβαίνει. Σε καταλαβαίνει. Ναι. Συνεννοούμαστε τόσο καλά γιατί περνάμε το ίδιο. Δηλαδή είναι θετικό. Είναι θετικό. Εσύ, Εμίλια, είσαι μοναχοπέδι, είσαι αδέλφια. Όχι. Έχω μια αδερφή που είναι 22 χρονών. Δεν είναι ηθοποιός. Όχι, όχι. Δόξα το θα ήθελε να γίνει όμως. Θα ήθελε να γίνει, Θα ήθελε ή θα ήθελε. Θα ήθελε. Και την παροτρύνεις είναι κάτι που είναι έτσι όπως το φανταζόσουνα. Όχι ακριβώς. Γιατί. Τι εννοείς. Δεν είναι τόσο... Δηλαδή, εγώ το φανταζόμουν κάτι super, wow. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Όπως φαίνονται. Με το πεις δυσκολίες, τι... Έχει πολλές δυσκολίες, θέλει πολλή δουλειά, θέλει κυνήγι, θέλει θυσίες, θέλει πολλά πράγματα. Εντάξει, κανένας δρόμος, νομίζω, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Σίγουρα. Απλά, απ' έξω τα βλέπουμε αλλιώς τα πράγματα. Ναι, γιατί βλέπουμε μόνο τα φώτα και τα εξώφυλλα και τη λάμψη. Δεν έχει μόνο τέτοια. Εσύ αντιμετώπισες δυσκολίες καθώς... Στον δρόμο σου όλα αυτά τα χρόνια. Σαφώς υπάρχουν δυσκολίες, αλλά θέλω να τα βλέπω θετικά τα πράγματα και επειδή την κάνω πολύ συνειδητά αυτή τη δουλειά, ξέρεις. Την αγαπώ και προσπαθώ να τις ξεπερνάω.
Άμα δεν αγαπάς αυτή τη δουλειά, δεν την κάνεις. Δεν υπήρξαν στιγμές που είχες αφήσει το μέρος σου, τη Θεσσαλονίκη, τους γονείς σου, που λες, δεν αντέχω, δεν θέλω, δεν. Όχι πολλές στιγμές, γιατί εγώ έκανα μια αλλαγή στη ζωή μου. Δηλαδή είχα σπουδάσει πιάνο, ήμουν στη Θεσσαλονίκη, δίδασκα και μετά έγινα ηθοποιός. Οπότε το έκανα πάρα πολύ συνειδητά. Συνειδητά. Και προέκυψε κιόλας, δεν είναι... Ναι, ήμουν πολύ αποφασισμένη και πιστεύω ότι όποιος είναι αποφασισμένος για κάτι του συμβαίνει. Το πιστεύω ακράδαντα. Εμένα μου συνέβη τουλάχιστον. Δεν αρκεί να θέλεις κάτι, πρέπει να το θέλεις πάρα πολύ. Και τότε γίνεται. Αλήθεια το πιστεύω. Οπότε είναι λίγες αυτές τις στιγμές, δηλαδή δεν το έχω μετανιώσει. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Εσύ πώς επέλεξες να γίνεις ηθοποιός? Εγώ δεν το έχω μετανιώσει, να μην παρεξηγηθούμε. Όχι, εννοείται πως δεν το έχεις μετανιώσει. Πώς προέκυψε, πώς το σκέφτηκες? Εγώ πάντα ήθελα να γίνω. Από πιτσιρικάκι έλεγες? Ναι. Από τότε που έβλεπα ταινίες Αλίκη Βουγιουκλάκη, Παπαμιχαήλ, τρελαινόμουν. Αλλά δεν μπορούσα, λόγω ότι δεν ήμουνα και στην Αθήνα, λόγω οικονομικών, ήμουνα στην Πάτρα και δούλευα από μικρός και αυτά. Και κάποια στιγμή αποφάσισα να έρθω στην Αθήνα και να ασχοληθώ. Η κριτική σε επηρεάζει καθόλου? Με βοηθάει. Τα αρνητικά με βοηθάνε, τα θετικά δεν με βοηθάνε. Δηλαδή, είσαι από τους ανθρώπους που παίρνει τους φίλους να έρθουν να σε δουν στο θέατρο και λες, όχι, δεν θέλω να μου πείτε τα καλά, θέλω μόνο τα κακά. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιος φίλος μου, ειδικά από το. Έχω κάποιους φίλους από τη σχολή και τους λέω, ελάτε και πείτε μου τα αρνητικά και ακριβώς. Θέλω να μου πεις αυτό και αυτό. Τα θετικά δεν με βοηθάνε κάπου. Δυνατός. Έτσι είσαι και εσύ, Μαρία, γιατί έχεις και την αδερφή σου, η οποία, αν μη τι άλλο, κάνετε ακριβώς το ίδιο και είναι άλλο το μάτι που θα σε κρίνει και θα σου πει. Ακριβώς. Και είναι πάντα καλοπροαίρετη. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να σε βλέπει ένας άνθρωπος που ξέρεις είναι της οικογένειάς μου. Κοίταξε να σου πω κάτι, Κωνσταντίνα. Θεωρώ ότι η κριτική, ακόμα και κακή να είναι, πρέπει να είναι καλοπροαίρετη. Έτσι. Για να βελτιωθεί ο άλλος, κάνεις κριτική. Δεν τον κάνεις για να τον θάψεις, για να τον βάλεις, να τον διαλύσεις. Ναι, αλλά παίζει ρόλο το ποιος την ασκεί. Είσαι... Βέβαια, κοίταξε, όταν είναι η αδερφή μου από κάτω, έχω το περισσότερο άγχος γιατί ξέρω ότι θα μου πει την αλήθεια. Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί κάτι να δουν κάτι και να μην στο πούν, είτε γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί. Για διάφορους λόγους. Συμφωνείτε στις κριτικές σας, συνήθως? Ναι, και τις ακούμε έτσι χωρίς. Γιατί ξέρω ότι είναι καλοπροαίρετη. Ξέρω ότι είναι για το καλό μου, άσχετα αν μπορεί να μην μου αρέσει εκείνη την ώρα, να μην είναι πολύ θετική. Δεν σε αγχώνει δηλαδή να είναι στην επίσημη? Με αγχώνει, γιατί ξέρω ότι θα μου πει την αλήθεια. Γιατί είπα πάρα πολλοί ηθοποιοί μου έχουν πει, τους πολύ δικούς μου τους λέω να μην έρθουν στην επίσημη πρεμιέρα ή όταν ξεκινάμε. Γιατί δεν μπορώ να τους βλέπω ούτε στα πρώτα καθίσματα, ούτε να ξέρω ότι είναι εκεί. Ναι. Εγώ πάλι από τη δικιά μου τη μεριά, νομίζω θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ δεν θέλω στην πρώτη μου, στην πρεμιέρα μου, να έχω πολύ δικούς μου ανθρώπους. Όχι, δεν το λέω για μένα. Εγώ δεν είμαι ηθοποιός. Ναι, όχι, για μένα σου λέω. Μαρτυρίες. Ναι. Δεν το κάνω. Και εγώ, ας πούμε, αντίστοιχα, εγώ δεν θέλω στην πρώτη να έχω δικούς. Γιατί αγχώνομαι πάρα πολύ. Ξέρω ότι η κριτική τους βεβαίως θα είναι ακόμα και αρνητική, καλοπροαίρετη, αλλά. Νιώθω ότι ακόμα, ξέρεις, στην πρεμιέρα δεν είμαι έτοιμος. Σίγουρα δεν είμαστε έτοιμοι όλοι οι ηθοποιοί στην πρεμιέρα. Είμαστε πανικοβλημένοι. Θέλουμε να ρολάρει πρώτα λίγο. Θέλει λίγο να λιώσει όλο το πράγμα, να μπει μέσα. Πάνω στη σκηνή είναι, με όλη την ένταση του κόσμου από κάτω. Εκεί είναι πραγματικά η παράσταση, η ροή της. Ο παλμός. Ναι, εκεί παίρνει το σχήμα της, τη μορφή της. Στα σύριαλ όμως γενικά είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, είναι άλλη διαδικασία. Άλλη διαδικασία. Αν είχες να επιλέξεις, τι θα επέλεγες? Μου αρέσουν και τα δύο. Μου αρέσει το καθημερινό του θεάτρου που είναι κάτι άλλο, η ανταλλαγή ενέργειας με το κοινό που είναι διαφορετικό. Αλλά μου αρέσει και αυτό το πρώτο που γεννιέται εκείνη την ώρα στο γύρισμα. Ναι. Είναι που δεν έχει επιστροφή. Και δεν έχει επιστροφή, όπως λες. Καλά, ναι. Σε εντυπωσιάζει τηλεόραση, δηλαδή είναι κάτι που θέλεις? Θέλω, ναι, σίγουρα. Με εντυπωσιάζει. Βλέπεις καθόλου τηλεόραση, έχεις δει τα σίριαλ που γίνονται αυτή τη στιγμή? Είναι και αρκετά. Θα πω κάτι. Ευτυχώς δεν... ξαναγίνονται σίριαλ. Ναι. Ευτυχώς. Όλα καλά θα πάνε. Θα δείτε. Ζηλεύεις κάποιον δηλαδή, που θα ήθελες να, ναι, να συμμετέχεις? Θα ήθελες, ας πούμε, από αυτά που έχεις δει φέτος. Αυτό, να απαντήσω σε αυτό που με ρώτησες πριν, ότι θα πω κάτι που δεν με τιμά, αλλά είναι η αλήθεια, ότι δεν έχω τηλεόραση καν σπίτι μου.
Οπότε δεν βλέπω τηλεόραση και δεν είναι λόγω ότι της δουλειάς μου και πρόβες όλη μέρα και δεν προλαβαίνω καθόλου και δεν έχω πάρει καν τηλεόραση σπίτι μου. Έτσι ήσουνα ναι, καθέν. Όχι, παλιά έβλεπα πάρα πολύ τηλεόραση. Από μικρός έβλεπα σειρές, τον Αντώνη τον έβλεπα συνέχεια. Προφανώς είναι επιλογή σου ότι δεν έχεις τηλεόραση στο σπίτι. Επιλογή μου και ναι, βέβαια. Εντάξει, δεν με έχουν έρθει. Ποιος είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζεις? Από ηθοποιούς εννοείς. Από ηθοποιούς και ήταν και μια αιτία να ασχοληθείς με αυτό. Δεν ξέρω, κάποιος μας εμπνέει στη ζωή μας, θεωρώ. Υπάρχει και το έμφυτο ταλέντο, αλλά θεωρώ ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι κάποιον έχεις δει και είναι το κίνητρο. Που είναι αυτό που μας στιγματίζει και ακολουθούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ηθοποιός ο Δημήτρης ο Λιγνάδης. Ναι. Ο Μαρκουλάκης. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πιο πολύ αυτό.